Ένοπλη συμπλοκή μεταξύ ληστών και αστυνομικών σημειώθηκε το πρωί στην Κόρινθο μετά από ληστεία σε υποκατάστημα της τράπεζας Eurobank. Τρεις άγνωστοι οπλισμένοι με καλάζνικοφ και άλλα όπλα εισέβαλαν στο υποκατάστημα και άρπαξαν άγνωστο μέχρι στιγμής χρηματικό ποσό. Βγαίνοντας από την τράπεζα, ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς, τους οποίους γάζωσαν με καλάζνικοφ και επιβιβάστηκαν σε ένα μαύρο τζιπ με το οποίο επιχείρησαν να διαφύγουν. Οι δράστες διέφυγαν προς την πλευρά του Βραχατίου και γι' αυτό είναι σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παρά τη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας, οι ληστές που πυροβόλησαν με καλάζνικοφ αστυνομικούς που τους καταδίωκαν στην Κορινθία παραμένουν άφαντοι. Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Αθήνα όπως και ελικόπτερο χτενίζουν την περιοχή, ωστόσο εκφράζονται φόβοι ότι οι δράστες πρόλαβαν και διέφυγαν. Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 11. Οι ληστές εισέβαλαν σε υποκατάστημα της Eurobank στην Κόρινθο και άρπαξαν άγνωστο χρηματικό ποσό. Ήμουνα μέσα με τον κύριο Διευθυντή, μπήκανε δύο ληστές. Με τα πιστόλια έπανε ληστεία, πέσανε όλοι κάτω, πήρανε τα χρήματα μέσα ένα λεπτό και φύγανε. Ο διευθύντης και εσείς τι κάνατε εκείνη την ώρα? Τι κάναμε, πέσαμε κάτω, ό,τι μας είπανε στις υποδείξεις τους. Φοράγανε κουκούλες, τίποτα κράνη? Όχι, τίποτα, χωρίς κουκούλες ήταν, χωρίς κράνη. Ακάλυπτα δηλαδή. Ακάλυπτη, τελείως ακάλυπτη. Βγήκαν έξω μετά, πυροβολήθηκαν? Βγήκαν έξω, όχι, κανένας πυροβολισμός δεν έπεσε. Ήρθε στο σημείο, μάθαμε ότι ήρθε γρήγορα περιπολικό απ' έξω. Άμεσα ήρθε. Κατά τη διαφυγή τους ήρθαν αντιμέτωποι με αστυνομικούς. Οι δράστες δεν δίστασαν να ανοίξουν πυρ εναντίον των αστυνομικών με τα καλάζνικοφ που κρατούσαν στα χέρια τους και επιβιβάστηκαν σε ένα μαύρο τζιπ με το οποίο και διέφυγαν. Το τζιπ καταδιώχθηκε από περιπολικά, αλλά μετά από συνεχείς πυροβολισμούς, μία σφαίρα έπληξε τη μηχανή ενός από τα περιπολικά και οι αστυνομικοί το εγκατέλειψαν στον κόβο του Βραχατίου στην Εθνική Οδό. Ήρθε η αστυνομία με τα μηχανάκια, άλλη μηχανή, πάνω πλαντημένη κτλ. Και σταματήσανε για δύο λεπτά, ελέγξανε το χώρο εδώ πέρα, ελέγξανε το χώρο και μετά πήγανε προς τα πάνω κατευθείαν. Και απάνω τους πυροβολήσανε, δεν είναι? Ναι. Πυροβολήσανε? Ναι, βέβαια. Πάντως τα παιδιά ήρθανε με μεγάλη ταχύτητα αστυνομικοί με τις μηχανές και φύγανε, κάνανε προς τα πάνω και ακουστήκανε πυροβολισμοί στα 200 μέτρα. Τη μηχανή πέρα τον κλείσανε τον άνθρωπο και τώρα γλιστράει. Βλέπεις είναι και βρεγμένα και λογικό είναι. Και αυτός κακός που σ' ακολούθησε με τέτοια ταχύτητα, δεν έπρεπε. Επικίνδυνο. Ευτυχώς δεν χτύπησε. Πιστεύω ότι σηκώθηκε μόνο. Εντάξει. Οι κάτοικοι εδώ βγήκαν όλοι έξω. Εντάξει, είναι όσο να είναι, χαμός έγινε. Πανικός έγινε. Εδώ πέσαν πυροβολισμοί. Τώρα εδώ δεν βλέπεις αυτά τα σπασμένα κάτω. Και αυτοί όπως ήταν με ένα τζιπ, οι ληστέ, με την ταχύτητα που είχαν, χτυπήσανε και έναν πολίτη, αλλά ελαφριά. Αρχικά οι αστυνομικοί θεώρησαν ότι είχαν βρει το τζιπ που χρησιμοποίησαν οι ληστές για τη διαφυγή τους κοντά στο Βραχάτι. Ωστόσο, οι ελπίδες τους διαψεύστηκαν. Δεν γνωρίζουν λοιπόν εάν οι δράστες κινούνται με κάποιο όχημα ούτε προς ποια κατεύθυνση.